Από δεκαπενθήμερο σε δεκαπενθήμερο και από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει η κυβέρνηση την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος, το οποίο αν και θα έπρεπε να έχει καταβληθεί στην τρίτη του δόση το Σεπτέμβριο, μέχρι και σήμερα μόνο δεσμεύσεις για ημερομηνίες που δεν έχουν όμως στηριχθεί, έχουν επί της ουσίας καταβληθεί στους λογαριασμούς τους. Συνεχόμενα ψέματα από το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο μας είπαν ότι θα πληρώσουν το επίδομα, μετά πήγαν 20 Οκτώβρη, 23 Οκτώβρη και τώρα πάνε 5 Νοέμβρη. Δεν ενδιαφέρονται για τις οικογένειές μας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η καρέκλα. Δυστυχώς και για αυτούς. Το θέμα είναι ότι μας δουλεύουν. Παίζουν με την αξιοπρέπεια τη δική μας και των παιδιών μας. Ας μην μας δίνουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ας το αφήσουν καλύτερα αφλού. Αυτή τη στιγμή κοροϊδεύουν αυτοί εμάς και εμείς τα παιδιά μας. Η πιο πρόσφατη δέσμευση, όπως είπαν, στην καταβολή του οικογενειακού επιδόματος είναι στις 5 Νοεμβρίου. Με τους τρίδεκνους όμως που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης να διατυπώνουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τελικά το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί και ότι δεν θα είναι μια κενή δέσμευση για μία ακόμη φορά. Εμείς είμαστε σε πόλεμο με τους προηγούμενους, αλλά αυτοί εδώ έχουν τέτοια αναλγησία που πραγματικά είναι πρωτόγνωροι. Συναντήκαμε με την Υπουργό 3 και 4 φορές. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ο κύριος Αλέκος Αποστολάκης, 52 ετών με 3 παιδιά, αδυνατεί να τα βγάλει εδώ και καιρό πέρα. Δίχως να έχει εργασία στην οικοδομή, αναγκάζεται να δανείζεται, προκειμένου να έχουν τροφή τα παιδιά του ηλικίας 9, 8 και 2,5 ετών. Δύο παίρνω πράγματα, δίνουν, ξέρω εγώ, εντάξει, την ψωπαλεύουμε. Τα παιδιά πρέπει να πούμε, από αυτά τα λεφτά που πάρουμε, να ψωνίσουμε, το ένα το άλλο, να περάσουμε. Εσύ άμα σας πούμε ότι θα πάρετε αυτά περίπου 15, θα παίρνετε μετά από 1,5 μήνα, 2, δεν κοροϊδία. Στα 33 του χρόνια, ο Νίκος Καρπουζάκης, με 3 επίσης παιδιά, υπήρξαν μέρες που δεν είχε, όπως είπε, ούτε κολατσιό να δώσει στην κόρη του για το σχολείο. Συνθήκες που ντροπιάζουν όχι μόνο εκείνον, αλλά και την ίδια την πολιτεία, όπως διευκρίνησαν συνολικά οι τρίτεκνοι, που βλέπουν ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζονται ως τεκμήρια. Υπήρχε μέρα που δεν έδωσα τις κόρες μου τίποτα να πάει στο σχολείο. Και πήγε έτσι. Αλλά από ό,τι βλέπω πάνω από την κοροϊδία στην κοροϊδία, μόνο ψήφου και τον ένφια να πληρώνουμε παραπάνω θένε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία φεύγουν νηστικά για το σχολείο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν παπούτσια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν παρέλασαν γιατί απλά δεν είχαν ρούχα. Από το σύνολο των δικαιούχων, οι 235.000 έχουν λάβει τις δύο πρώτες δόσεις, 410.000 δικαιούχοι περίπου δεν έχουν λάβει φέτος κανένα οικογενειακό επίδομα, που με βάση το σχεδιασμό θα έπρεπε μέσα στο Σεπτέμβρη ή το αργότερο μέχρι τις 20 του Οκτώβρη να έχουν καταβληθεί.